Λοιπόν, και εδώ μιλάμε τώρα για το λεριακό λαό, για τους συμπολίτες μας. Είμαστε υποχρεωμένοι και να δούμε πώς έφυγαν και τι έγινε. Και αν είχαν γίνει έργα υποδομής, ευχαρίστω, θα λέγαμε έγινε και κάτι. Αλλά τα περισσότερα λεφτά δυστυχώς φύγανε προεκλογικά. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε και να φωνάξουμε για αυτά. Και αν χρειαστεί, αυτοί που, αν πραγματικά υπάρχουν υπεύθυνοι σε αυτά που έκαναν, να λογοδοτήσουν. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, έτσι θα πηγαίνουμε μπροστά, εντάξει, πάει μπροστά, όμως θα δούμε και τι γίνεται. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, νομίζω ότι στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Και επ' ευκαιρίας θέλω να σας αναφέρω το έργο εδώ που κάνατε πριν λίγους μήνες στο ταξιάρχη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και χθες με διέφυγε να σας επικοινωνήσω μαζί σας. Πρέπει επιγόντως να αποκατασταθεί γιατί ήδη υπήρχε ατύχημα προχθές. Έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος. Είναι δρόμος που έγινε πριν 3 μήνες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει καταστραφεί. Όσον αφορά για τα φωτοβολταϊκά, θα δούμε και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, αλλά θέλω να σε ενημερώσω ότι ήδη υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά που μπήκαν στους τελευταίους μήνες, πάνω από 10 τουλάχιστον δεν λειτουργούν. Φωτοβολταϊκά που πληρώσαμε περίπου 65.070, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Πάμε μπροστά, όμως, να γίνεται και ο έλεγχος. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να τελειώσουμε τις τοποθετήσεις. Όχι, γιατί αναφέρθηκε το έργο που έγινε στον Δεξιάρχη. Καταρχάς έγινε τυχείο αντιστήριξης. Και εγώ δεν έχω να απολογηθώ για το έργο, αν δεν έγινε σωστά. Δεν είπε για να απολογηθώ. Δεν εννοώ σε για να έρθουμε σε επαφή να δούμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου από πλευρά σε Παρισίου. Να μην τυχόν το παραλάβει το έργο. Έχει το 15 μήνο, το 15 μήνο. Ο μηχανικός της οικονομίας πάντα συνόδευε τον κύριο Πουλιά. Ο κύριος Πουλιάς. Ο κύριος Διαμαντάρης έχει το λόγο, ακολουθεί ο κύριος Βρυμπίλης και ο κύριος Νταλαρής. Κυρία Πρόεδρε, είναι ο 27ος προϋπολογισμός που θα ψηφίσω. Μπράβο. Πρέπει να σας πω ότι 27 είναι πλασματική. Εξ ανάγκης είναι πλασματική. Δεν είπατε αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη. Εσείς υπερηφανευόσασταν ότι επιτέλους έχουμε ένα πραγματικό προϋπολογισμό όταν αναγκαζόμαστε, και όχι μόνο εσείς, και οι προηγούμενοι. Εγώ θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, δηλαδή υπηρεσίες καταργιώτες και ηλεκτροφωτισμού, 767.000 είχε βάλει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εισέπραξε 438.000. Εσείς βάζετε 734. Το ξέρουμε ότι είναι πλασματικό, διότι οι δαπάνες μισθοδοσίας και των αυτοκινήτων που ασχολούνται με την καθαριότητα είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτά που εισπράττουμε από τα δημοτικά τέλη. Άρα δεν είναι πλασματικό αυτό τι. Εγώ δεν σας είπα τι να κάνουμε. Μην λέτε λοιπόν ότι, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση προηγουμένως και δεν μου απαντήσατε, ότι πώς σε 100 θεωρείτε ότι είναι πλασματικός και πώς σε 100 θεωρείτε ότι είναι πραγματικός. Λοιπόν, σας λέω ότι είναι πλασματικός. Και να μην σας πω και, να σας πω ένα μικρό ποσό. Στο σφαγεία. Στα σφαγεία. Είναι δυνατόν εμείς να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα που βάζετε. Κι όμως είναι πλασματικά. Απλά ράβουμε από τη μια, κόβουμε από την άλλη για να τον ισοσχελίσουμε και να θεωρήσουμε ότι είναι. Λοιπόν. Για το τεχνικό πρόγραμμα. Καταρχάς, εγώ θα σας πω ότι θα το ψηφίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσω. Θα το ψηφίσω επειδή είναι και ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας Δημοτικής Αρχής. Αλλά πρέπει να πω κάποια πράγματα. Το τεχνικό πρόγραμμα, κύριοι της συμπολίτευσης που συντάξετε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, δεν είναι αντιστοιχείο. Με το χέρι στην καρδιά. Το δέχομαι, κύριε Αλβεστά. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν είναι όμως αναπτυξιακό. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα των καθημερινών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Λεριός.
Το μόνο δηλαδή που και θέλω να με πιστέψετε, γιατί είμαι ειλικρινής, εάν δεν είχατε σήμερα την αγορά των πλουτών εξεδρών, το είχα βάλει εγώ. Και λέω έλεος. Ένα τέτοιο, μια τέτοια δαπάνη δεν μπορούσατε να βάλετε για να έρθει. Λοιπόν, το μόνο που δείχνει ανάπτυξη είναι αυτό. Και τίποτα παραπάνω. Μετά, δεν ξέρω αν σας διέφυγε ή δεν έχετε χρήματα ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Δεν βλέπετε εδώ και δύο χρόνια τι γίνεται στην παραλία του Αγίου. Έφυγαν οι πέτρες και η θάλασσα μπαίνει μέχρι του Κινέζου. Ναι, αυτό όμως πρέπει να το προϋπολογίσετε. Το να βάλεις πέτρες. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, εγώ είπα. Μήπως έχετε στο μυαλό σας κάτι άλλο. Ναι, ναι, αυτό είπα. Δεν χρειάζεται το προϋπολογίσετε. Εύχομαι από καρδιάς. Όχι πολλά πράγματα. Το 60% να ελοπίσετε από τον προϋπολογισμό, θα είστε επιτυχημένοι. Το εύχομαι από καρδιές. Και όσο το λιγότερο κάνετε αναμορφώσεις, να ξέρετε είναι τόσο το καλύτερο. Διότι αν θα πάτε σε αναμορφώσεις, εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όσον αφορά τα έσοδα, κύριε Δήμαρχε, εάν δεν μπορείτε και αν δεν θέλετε, και σας κατανοώ, αν και 10 χρόνια δεν έχει γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, τότε μπείτε στον πειρασμό και στον κόπο να γίνει μια σωστή καταμέτρηση των τετραγωνικών μέτρων και από εκεί θα δείτε τι έσοδα θα έχει ο Δήμος. Χωρίς να κάνετε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Διαμαντάρα. Σας πληροφορώ κύριε Διαμαντάρα, σχετικά με το τελευταίο που είπατε, ότι όσον αφορά τα έσοδα, όντως η προηγούμενη δημοτική αρχή άφησε. Δημοτών που ποτέ δεν εισέπραξε. Ήμασταν αγκαλιά να εισέπραξουμε εμείς. Και τους προστατεύουμε παράλληλα γιατί όσο μένουν τόσο αυξάνονται. Λοιπόν, ήδη έχουμε στείλει ενημερωτικά σημειώματα και αρκετοί έχουν ανταποκριθεί και πληρώνουν. Τώρα, όσον αφορά για τα τετραγωνικά, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλος χρόνος για να αυξήσουμε και άλλο τα δημοτικά τέλη. Δεν είπα να αυξήσουμε. Να γίνει μια καταμέτρηση. Αν πας στα σωστά, θα αναγκαστεί να πρέπει να. Τώρα με την απογραφή γίνονται αυτά. Δεν είναι του παρόντος, αργότερα όταν θα πει. Δεν είπα να αυξήσετε. Με την απογραφή γίνονται. Ο κύριος Βερβίλης, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να πω και εγώ κάτι. Εμείς σαν νέοι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και πιστεύω και της αντιπολίτευσης, όσοι είναι, έχουν έρθει για πρώτη φορά εδώ στο Συμβούλιο, είναι τα πρώτα τους δημοτικά συμβούλια, νιώθουν πολύ άσχημα που στον πρώτο προϋπολογισμό έχουμε ένα τόσο φτωχό πρόγραμμα λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα ήθελα να δώσουμε μεγάλη έμφαση όλοι μαζί στο ΕΣΠΑ, παιδιά. Να κυνηγήσουμε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ όλοι μαζί, να μπαίνουμε όσες φορές μπορούμε στο ίντερνετ και να κοιτάμε ποια προγράμματα τρέχουν, για να κερδίσει το νησί μας περισσότερα έργα μέσω των επιδοτήσεων αυτού του προγράμματος. Όπως για παραδείγματος χάρη, τον Τρίτο του 2010 υπήρχε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο λεγόταν Λιμένες Λιμάνια, και είχαμε δύο έτοιμες μελέτες, και κύριε Κουμπάρο, και κύριε Κοντραφούρη, θείος μου είναι. Λοιπόν, υπήρχε και υπάρχει το πρόγραμμα Λιμάνια Λιμένες, που τον Τρίτο του 2010 είχε 8 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ συνέχεια μπαίνω και έχω μπει και πολλές φορές σε πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους και στον Δήμαρχο να κάνουμε κάποιες μελέτες να εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Θα μπορούσατε να είχατε εντάξει μία από τις δύο μελέτες των Μαρινών στο πρόγραμμα Λιμάνια. Μπείτε στο espa.gr, πατήστε Λιμάνια και θα δείτε ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Γιατί και εσείς δεν είχατε ένα κωδικό, όπως εμείς ανοίξουμε κωδικό τώρα για τη Μαρίνα του Λαγκιού και τη Μαρίνα, ξέρω εγώ, των Αλλήνων. Θα μπορούσατε να είχατε μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Να είχατε. Όχι, μα υπάρχει πρόγραμμα ανοιχτό, ρε παιδιά. Γιατί να είχατε και μελέτες. Μιλάμε για το πρόγραμμα Λιμάνια, εντάξει, που λέει πλωτές, προβλήτες, κρυπηδώματα, μόλι, λέει πολλά πράγματα.
Είχατε δύο μελέτες, θα μπορούσατε να είχατε ανοίξει ένα κωδικό και να κάνατε ένα από τα δύο έργα, αν όχι του Λαγκιού που είναι τεράστια επένδυση, έστω τον Αλίντον. Άμα αν είχε περάσει, εμείς θα κάναμε πίσω τώρα και είχε εγκριθεί. Προλαβαίνατε. Λακί. Θέλω να πω ότι ίσως το γραφείο μελετών που ή οι σύμβουλοι, οι προηγούμενοι δεν, όχι η Δημοτική Συμβολή, εντάξει, δεν ακολούθησε, δεν είχε μάθει για αυτό το πρόγραμμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά. Το ΕΣΠΑ, όσο μπορούμε να κυνηγήσουμε, το ΕΣΠΑ, παιδιά. Μόνο από εκεί θα δούμε άσπρη μέρα. Δεν έχουμε λεφτά. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Βίλη. Το λόγο έχει ο κύριος Μαραμπέλης Εμμανουήλ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το σώμα, γιατί θα κάνω μία αναφορά για την εισαγωγή του κύριου Δημάρχου. Αν εμπνέεται ο κύριος Δήμαρχος από την προηγούμενη αρχή, καλά.